Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρνηθα έδιναν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τους εθελοντές, καθώς τα ξημερώματα οι άνεμοι ενισχύθηκαν αρκετά και φούντωσαν το πύρινο μέτωπο. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και ενώ η φωτιά ήταν σε ύφεση, ξεκίνησαν να φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι που προκάλεσαν μεγάλη αναζωπύρωση. Περίπου στις 4 το πρωί έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Θράκο-Μακεδόνες, Μπόσκιζα και Πανόραμα Μενιδίου να βρίσκονται σε ετοιμότητα να εκενώσουν σε περίπτωση που πλησιάσουν οι φλόγες στα σπίτια τους. Στο σημείο επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 77 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού 6 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις εθελοντών πυροσβεστών με πεζοπόρα τμήματα, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε διάφορους δρόμους. Φωτιά στο στήρι διστόμου Βιωτίας απασχολεί τις αρχές από το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων και έχουν συμβάλει στην εξάπλωση της φωτιάς. Στο μεταξύ, συνεχίζεται το έργο της πυρόσβεσης στη Βόρεια Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός δήλωσε πως τα μέτωπα της Αλεξανδρούπολης, της Δαδιάς και της Ροδόπης αντιμετωπίζονται πλέον ως μια μεγάλη πυρκαγιά. Κάλεσε μάλιστα τους κατοίκους των περιοχών όπου υπάρχουν ενεργά πύρινα μέτωπα να ακολουθούν τις οδηγίες της πυροσβεστικής και τα μηνύματα από το 112 εάν αποσταλούν τέτοια.